Κύριε Παξεβάνη, ένας πάγκος γεμάτος από αποκριτικά προϊόντα, τυχαίο? Όχι, νομίζω ότι πρέπει πλέον να στραφούμε προς τον γαστρονομικό τουρισμό. Η Κρήτη έχει βγάλει τεράστιο όνομα, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και να φέρουμε κόσμο στην Ελλάδα και στην Κρήτη μόνο και μόνο με τα φαγητά μας. Μιλώντας στον πρόεδρο στο ραδιόφωνο, μου είπατε ότι ζούμε σε ένα νησί που έχει τα πάντα και πραγματικά μπορούμε από την Κρητική Γη να αντλήσουμε γεύσεις, να τις παντρέψουμε και να παρουσιάσουμε πιάτα τα οποία είναι αξιοζήλευτα σε όλο τον κόσμο. Κοιτάξτε, ένα εστιατόριο δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο να έρθει από αλλού για να μαγειρέψει ένας μάγειρας. Γιατί να φέρουμε ξένα πράγματα? Έχετε δίκιο. Την όλη αυτή δράση τη φανταστηριζόταν τόσο επιτυχημένη και τόσο πολύ, με τόσο πολλές συμμετοχές? Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή φοβήθηκα. Αλλά τα μεγάλα ξενοδοχεία, γιατί αυτοί είναι οι πρωτοπόροι, έκαναν την αρχή και τα εστιατόρια ακολουθήσαμε. Τα μεγάλα ξενοδοχεία έχουν την υποδομή, έχουν τους ανθρώπους. Είναι πιο εύκολα για τα μεγάλα ξενοδοχεία να κάνουν την αρχή. Και τα εστιατόρια ακολουθήσαμε αρκετά. Έχουμε ήδη γεμίσει γύρω στα 30-35 περίπτερα με ανθρώπους που μαγειρεύουν αυτή τη στιγμή στον δρόμο, με γεύσεις τοπικές, ελληνικές, κρητικές. Και ο κόσμος δοκιμάζει. Εν τω μεταξύ, διαπιστώνουμε, κύριε Παξεβάνη, ότι δεν είναι πιάτα πάρα πολύ απλά. Μπορεί να γίνονται με απλά προϊόντα, αλλά υπάρχει και ένας τρόπος παρουσίασης λίγο πιο σημερινός, πιο σύγχρονος. Τελικά, η φαντασία του μάγειρα είναι απαραίτητη για να κάνει ένα καλό πιάτο? Κοιτάξτε, οι παλιοί μας καθοδηγούν. Εμείς καινούργοι γυρίζουμε στα παλιά για να βρούμε καινούργιες ιδέες. Έτσι, και σαν γεύσεις, αλλά και σαν εκτελέσεις. Φανταστείτε ότι το καλύτερο μου πιάτο, ο τράγος με τα φασολάκια, μαγειρεύεται στα ξύλα, πάνω στα ξύλα στην παρασιά, όπως γινόταν παλιά. Έτσι, νομίζω ότι αυτή η μυρωδιά του ξύλου που παντρεύεται με τα αρώματα του καλού κρέατος τρελαίνει τον κόσμο. Οπότε η πρόταση από τον κύριο Παξεβάνη είναι: επιλέγουμε και προτιμάμε απλά ελληνικά παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Θα σας το πω διαφορετικά. Μαγειρεύω με ελληνικά προϊόντα για να έχω δουλειά εγώ και να μην φύγει μετανάστη το παιδί μου.